Καθώ ο Μπάιντεν ξεκινά την πρώτη περιοδία τη Προεδρία του στην Ασία, η Κίνα φέρεται να έχει δημιουργήσει ένα αντικείμενο που φαίνεται να είναι διαμορφωμένο σε αεροπλάνο αερομεταφερόμενου συστήματο έγκαιρη προειδοποίηση και ελέγχου AWACS που χρησιμοποιείται από την Ιαπωνική Αεροπορική Δύναμη Αυτοάμυνα σε μια έρημη περιοχή του Σιντζιάνγκ, αναφέρει η Νίκαιη μετά από αναλύση δορυφορικών φωτογραφιών με ειδικού. Το αντικείμενο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τον Κινεζικό στρατό ω εικονικό στόχο για εκπαίδευση για επίθεση σε αεροσκάφη τη Ιαπωνική Αεροπορική Δύναμη Αυτοάμυνα με πυράβλου, επεσήμενα ένα πρώην ανώτερο αξιωματούχο. Το E767 κατασκευάζεται από την Boeing που εδρεύει στη ΣΥΠΑ και τα τέσσερα που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση Χαμαμάτσου είναι τα μόνα που δραστηριοποιούνται παγκοσμίω, σύμφωνα με το Ιαπωνικό Υπουργείο Άμυνα. Με τις εκτεταμένες δυνατότητες επιτήρησής του, το E767 είναι δύσκολο να καταρριφθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης του. Θεωρείται πιο ευάλωτο σε επίθεση όταν είναι σταθμευμένο στο έδαφος. Οι στρατιωτικές ασκήσεις χρησιμοποιούν στόχους ίδιου σχήματος για να αυξήσουν την ακρίβεια του πυράβλου. Στην περιοχή βρέθηκε επίσης ένα μοντέλο πλήρους κλίμακας αμερικανικού αεροπλανοφόρου και αντιτορπιλικού, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κινεζικό στρατός χρησιμοποιεί την τοποθεσία για να δοκιμάσει όπλα. Είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται αντικείμενο με σχήμα παρόμοιο με αεροσκάφο SDF. Κάποιοι ανησυχούν ότι οι στρατιωτικέ επιχειρήσει τη Κίνα θα επηρεάσουν την Ιαπωνία σε ένα γεγονό που σχετίζεται με την Ταϊβάν. Ο Κινέζο πρόεδρο Ι. Τζι Πινγκ, ο οποίο επιδιώκει μια τρίτη θητεία ω ηγέτη, έχει θέσει ένα στόχο επανένωση με την Ταϊβάν. Ενώ αυτό ο στόχο βασίζεται σε μια ειρηνική ενοποίηση, η Κίνα έχει πει συχνά ότι δεν θα αποκηρύξει τη χρήση βία κατά των εξαιρετικών παρεμβάσεων ή δυνάμεων ανεξαρτησίας, μια θέση που δεν αποκλεί τη στρατιωτική επίθεση. Στην πραγματικότητα, ο Κινέζικο στρατό δραστηριοποιείται στην περιοχή γύρω από την Ταϊβάν. Ο Τζο Μπάιντεν ξεκινά την περιοδία του στην Ασία. Ο 79χρονο Δημοκρατικό, για τον οποίο η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνα θα αποτελεί σημαντικό γεωπολιτικό ζήτημα τα επόμενα χρόνια, πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην περιοχή τη Ασία, αφού ανέλαβε την Προεδρία. Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι υπάρχει πραγματική πιθανότητα η Βόρεια Κορέα να προχωρήσει σε νέα εκτόξευση πυράβλου ή σε μια πυρηνική δοκιμή στη διάρκεια του ταξιδίου του Biden, αναφέρει το ΑΠΕΜΠΕ. Χθε το πρωί, ο Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Γιούγκ Σον Γιέλ δήλωσε στου δημοσιογράφου ότι η επίσκεψη Biden αποτελεί ευκαιρία να γίνουν πιο ισχυρέ και πιο συμπεριληπτικέ οι σχέσει μεταξύ Σεούλ και Ουάσιγκτον. Ο Biden θα συναντηθεί στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία με του ηγέτε των δύο χωρών και στο Τόκιο. Θα συμμετάσχει σε σύνοδο τη Σκουάντ, στην οποία συμμετέχουν η ΗΠΑ η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία. Ο διευθυντή τη CIA, Bill Burns, είχε δηλώσει πρόσφατα ότι η Κίνα παρακολουθεί προσεκτικά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και θα εξάγει διδάγματα για τα κόστη και τι επιπτώσει που θα υποστεί σε περίπτωση που προσπαθήσει να θέσει υπό τον έλεγχό τη με τη βία την Ταϊβάν. Η κυβέρνηση Biden έχει αναφέρει επανειλημμένα αλλά μάται ότι είναι έτοιμη να συνομιλήσει με τη Βόρεια Κορέα παρά το γεγονό ότι η Pyongyang από τι αρχέ του έτου έχει αυξήσει τι δοκιμέ πυράβλων. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.